Βούτυρο στο ψωμί του Υπουργείου Οικονομικών αποτελούν όπω φαίνεται οι συντάξει κυρίε και επικουρικέ. Καθώ εκεί βλέπει σίγουρα χρήματα για τα κρατικά ταμεία. Το γοργόν και χάρη έχει, γιατί αύριο δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, σκέφτηκαν οι ηθήνοντε του Υπουργείου και αποφάσισαν ότι πλέον οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν προκαταβολικά το φόρο για το εισόδημά του. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να λέμε, αυτοί θα τα πάρουν. Δεν μα τα παίρνουν μετά, μα τα παίρνουν πιο πρώτα για να κάνουν τη δουλειά του. Ε, Δυστυχώ έτσι γίνεται πάντοτε. Και θα γίνεται. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αν μπορούμε να του δώσουμε μια, αυτή ξέρω εγώ, να του βοηθήσουμε με ποιο τρόπο να μην μα τα παίρνει. Αν έχουμε τρόπο. Αν δεν έχουμε, να πάμε στα σπίτια μα, να ησυχάσουμε και να περιμένουμε τον Άγιο Πέτρο να μα πει το καλό Πού θα σε τι θα του κάνει. Άμα σου πούνε, δεν έχω λεφτά. Κούρεψε, θα βγω, πάρ το μαλί του. Άρα λοιπόν, έπρεπε να κινηθούμε πιο μπροστά όλοι. Αυτό που φωνάζω εγώ. Εγώ ζήτησα από την αρχή εξέγερση. Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε ισχύ διαταξή νόμου με την οποία προβλέπεται η αλλαγή στον τρόπο παρακράτηση του φόρου επέντεω συντάξεων, καθώ μέχρι σήμερα γινόταν ξεχωριστή παρακράτηση για την κυρία σύνταξη και άλλη για τι επικουρικέ και τα λοιπά βοηθήματα. Αυτό θα έχει βεβαίω αποτέλεσμα ο συνταξιούχο που λαμβάνει κύρια και επικουρική σύνταξη να διαπιστώσει του επόμενου μήνε τον τραπεζικό του λογαριασμό, μειωμένη σύνταξη λόγω τη αύξηση τη παρακράτηση του φόρου. Παράγοντε του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν στην εφημερίδα Το Βήμα ότι με αυτή τη διαδικασία εναρμονίζονται μισθωτοί και συνταξιούχοι στον τρόπο που γίνεται η παρακράτηση του φόρου στα εισοδήματά του. Δεν κοιτάζουν να πάρουν εξήγη από τον Ελέβαντα, παραπέμπουν από τη Μίγα. Εμείγα είμαστε. Με το νέο σύστημα, όταν ο συνταξιούχο υποβάλλει φορολογική δήλωση το 2015 για τα εισοδήματα του 2014, κανονικά δεν θα πρέπει να πληρώσει πλέον ούτε ένα ευρώ παραπάνω για τη συντάξη που έλαβε. Δεν θα συμβεί ωστόσο το ίδιο και για τη συντάξη που θα δηλώσει τη φορολογική δήλωση του 2014 για τα εισοδήματα του περασμένου χρόνου. Καθώ φέτο θα κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο για το περσινό εισόδημα, αλλά και αυξημένο φόρο κάθε μήνα λόγω τη νέα παρακράτηση του φόρου. Μα τα παίρνει προκαταβολικά, δηλαδή το Γενάρη, τα, τα λεφτά που είναι να δώσω τον Ιούνιου του 2015. Μου τα κρατίζει. Και, και τι να δώσω τώρα, Ήτανε Ηταν 12.000 το αφορολόγητο τώρα το κάμανε. Το καταργήσαν εντελώ. Όπω εκτιμάται φέτο, εκατοντάδε χιλιάδες συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν μια γενναία μείωση στη σύνταξή του για τεχνικού λόγου, όπω του χαρακτηρίζουν αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, παρά τη περί του αντιθέτου διαβεβαίωση του Υπουργού κ. Βρούτσι, ο οποίο είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα σμειωθούν οι συνταξιούχοι ούτε κατά ένα λεπτό του ευρώ. Ο Υπουργό Εργασία, μιλώντα σε τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι οι απόμαχοι τη δουλειά όχι μόνο δεν θα έχουν μειώσει τι συντάξει, αλλά στο τέλο του χρόνου θα έχουν και όφελο 1,5% λόγω τη αυτόματη παρακράτηση. Κάτι πάντω που για του συνταξιούχου φαντάζει όνειρο θερινή νυχτό. Μα, μα ήδη μα έχει εξαντλήσει, μα τα έχει πάρει όλα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έχω μια ελαδάκι, τα αγροτικά. Από, ναι, μόνο από τα αγροτικά παλεύω εκεί πέρα. Και είμαι 78 χρονών και ακόμα πάω να κάνω κανένα μπερβολάκι, να μαζέψω με τσελιές, λίγο λάδι, να, μην... να παίρνω